Πριν σας απαντήσω, δυστυχώς πρέπει να λήξουμε ένα θέμα. Μόλις έμαθα, δεν το γνώριζα, ο κύριος Λάμψες έχει κάνει ένα πολύ προσβλητικό πρόεδρο σχόλιο για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ τι προσβλητικό σχόλιο? Δεν το γνώριζα. Ότι είναι μίμος του Ανδρέα Παντρέου, κάτι τέτοιο. Είπα. Το έχει πει και ο Διονύσης Σαββούμπης. Είπα ότι μιμείται πολλές φορές ακόμα και τη φωνή του. Ακριβές είναι αυτό. Είναι προσβλητικό σχόλιο, δηλαδή θέλει να είστε δημοσιογράφος που συμμετέχει σε προεκλογικές εκπομπές κιόλας. Δεν γίνεται να γίνει έτσι συζήτηση. Δεν κάνετε σάτυρα. Αυτός που κάνει σάτυρα μπορεί να πει ό,τι θέλει, αρκεί να μην είναι ευριστικός. Μπορεί να πει ο κ. Μητσοτάκης. Είναι στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής κριτικής. Είναι σκληρή κριτική. Εγώ το ακούω αυτό. Πλην όμως. Υπάρχει ζήτημα να ανακαλέσει ο κ. Λάμψης. Ανακαλέστε το σχόλιο. Ότι ο κ. Τσίπρας πολλές φορές η φωνή του προσπαθεί να μοιάζει στον Ανδρέα Πανδρέου. Ακόμα και αυτό. Από μικρό αυτή τη φωνή. Είπατε ότι ο Χάρη Κλίν το έκανε καλύτερα κτλ. Κάνω λάθος. Είναι προσβλητικό σχόλιο, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Όχι, έτσι. Είναι ακριβές ότι ο Χαριτίν τον έκανε τέτοια. Θα ανακαλέσετε για να πάμε παρακάτω. Κύριε Κοσιόνη, λυπάμαι, αλλά υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, κατανοώ. Νομίζω ότι δεν υπήρχε, αν μπορώ, είναι εδώ να υπερασπιστεί τον εαυτό του ο συναδελφός μου, ωστόσο νομίζω ότι ήταν ένα σχόλιο στο πλαίσιο που εκφράστηκε στο σχόλιο στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής κριτικής. Συντημένη η κριτική, εγώ το κατανοώ, αν δεν υπάρχει θέμα προσωπικής προσβολής προς το άτομο. Όχι, είναι καθαρά θέμα προσωπικής προσβολής. Είπα ότι ο κύριος αντιγράφει πάρα πολλά συνθήματα του ΠΑΣΟΚ. Πολλές φορές μάλιστα φτάνει στο σημείο να μιμείται ακόμα και τη φωνή του Ανδρέα Πανδρέου. Αυτή είναι η επεποίθησή μου και η εκτίμησή μου που τον παρακολουθώ από την ώρα που ξεκίνησε η πολιτική του διαδρομή. Τα τελευταία χρόνια πολλές φορές έχει κάνει μέχρι και αυτό. Να μιμείτε το στυλ του Ανδρέα Πανδρέου. Δεν το κατηγόρησα τον άνθρωπο. Είπα ότι ο Χάρη Κλίν έκανε τον Ανδρέα Πανδρέου τέλεια. Εντάξει, ανακαλέστε το σχόλιο για να πάμε παρακάτω. Δεν έχω ανακαλέσει τίποτα. Δεν το πρόσβαλα. Δεν είναι προσβλητικό το σχόλιο. Είναι προσβλητικό προς τον πρόεδρό μας. Δεν είναι πολιτική κριτική αυτό. Πράγμα το καταλαβαίνετε. Δεν έχω κάτι τέτοιο, αλλά δεν σας ζήτησα να το εκτιμάτε. Να σταθούμε στο ότι δεν υπήρξε η πρόθεση προσωπικής προσβολής. Προσβολή στο πρόσωπο του πρόεδρου. Εγώ είπα ότι είναι τόσες πολλές οι αντιγραφές των συνθημάτων του ΠΑΣΟΚ που πολλές φορές φτάνει στο σχέδιο. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι θέμα πολιτικής κριτικής. Το αν έχουμε αντιγράψει όχι το ΠΑΣΟΚ. Όχι, αυτό είναι προσωπικό σχόλιο, προσωπική προσβολή προς έναν άνθρωπο, το αν είναι μίμος ή όχι. Δεν είπα ότι είναι μίμος ο ίδιος. Είπα ότι πολλές φορές ακόμα η φωνή του μοιάζει στον Ανδρέα Παπανδρέου. Τελεία. Και να το λήξουμε ξεκαθαρίζοντας. Εδώ το έχει πει ο Διονύσης Σαββόμπρος, νομίζω εδώ πάλι, στο Sky το έχει πει ο Διονύσης Σαββόμπρος. Δεν το θυμάμαι κύριο Δουδονή, όμως επειδή... Αυτή είναι η εκτίμηση μου. Δεν κάνει το δημοσιογράφο. Άμα κάνει μια διοντολογική συζήτηση πάντως κύριε Τσίπρα, οι δημοσιογράφοι είναι για να ασκούν σκληρή την κριτική. Αυτό βέβαια το απευθύνω και στη Νέα Δημοκρατία που έχει μεγάλο άγχος. Σα λέω για να το προσπεράσουμε, δεν υπάρχει πρόθεση προσωπικής προσβολής. Έτσι, δεν υπάρχει το αντίθετο, το είπα. Εγώ προτείνω να το λήξουμε ανακαλώντας ότι για προσβολή προς τον πρόεδρο. Είπα ότι δεν είχα καμία διάθεση προσβολής. Αντιθέτως, σας επαναλαμβάνω, τιμώ και το αξίωμα και τη θέση και το πρόσωπο. Είπα όμως αυτό που πιστεύω απολύτως, ότι ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ αντιγράφουν πάρα πολλά συστήματα του ΠΑΣΟΚ διαχρονικά. Τα τελευταίο καιρό ακόμα αυτό, περισσότερο αυτό, και ορισμένες φορές μάλιστα μιμείται ακόμα και τη φωνή του Ανδρέα Παπανδρέου. Να μπούμε στην ουσία τώρα αυτή τη κριτική, κύριε Τσίπρα. Να ανακαλέσει και πάμε παρακάτω, είναι απλό. Τώρα δεν θα εδώ πέρα βλέπω μια αιμονή στο πάνελ. Μια αιμονή του ΣΥΡΙΖΑ με δημοσιογράφου. Συγγνώμη, ποιο έχει θέσει στο πάνελ δεν είναι σε εσά για να το αποφασίσετε, κύριε Τσίπρα. Αλλά νομίζω. Εγώ δεν μπορώ να είμαι στο πάνελ με έναν άνθρωπο που προσβάλλει τον πρόεδρο. Είναι απλό. Εξηγήθηκα απολύτω. Θα πρέπει, ειλικρινά το λέω με πολύ θετική διάθεση και φαντάζομαι έχετε παρακολουθήσει και τη στάση μου όλα αυτά τα χρόνια σε αυτό το επάγγελμα. Δεν μου αρέσουν οι προσωπικές προσβολές, δεν μου αρέσουν τα χτυπήματα κάτω από τη ζώνη, δεν αρέσουν σε μένα, δεν αρέσουν στο σταθμό αυτά τα χτυπήματα τέτοιου είδους. Δεν υπήρχε η διάθεση προσωπικής προσβολής στον πρόεδρο, ούτε θεσμικής απαξίωσής του. Νομίζω ότι αυτό εξήγησε ο συνάδελφος και... θα πρέπει να γίνει και αποδεκτό από την πλευρά σας. Τώρα μην υποχρεώσουμε τον συνομιλητή σας να το πει με τα λόγια που εσείς επιθυμείτε. Όχι, νομίζω η ουσία έχει σημασία. Ας το πει με ό,τι λόγια θέλετε. Το ότι δεν υπήρχε πρόθεση προφανώς δεν μπορεί να καλύπτει, γιατί δεν είναι θέμα πρόθεσης. Η πραγματικότητα είναι ότι είναι ένα προσβλητικό σχόλιο. Είτε υπήρχε η πρόθεση, είτε δεν υπήρχε. Είπα αυτό που συμβαίνει και αυτό παρατηρώ εγώ να συμβαίνει.
Και δεν το παρατηρώ μόνο εγώ. Τους πολίτες τους ενδιαφέρει περισσότερο σε αυτόν τον πολύτιμο τηλεοπτικό χρόνο. Τώρα χάνετε χρόνο από τη συζήτηση. Το γνωρίζω και πάμε πάρα είναι τα θέματα αλλά... που τους αφορούν. Τα θέματα της οικονομίας, της κοινωνίας. Νομίζω θα ήταν σκόπιμο να τα συζητήσουμε. Λοιπόν, διαβάσετε. Συμφωνώ, τα κύριε σημεία... Σκυλακάκη, αλλά προκειμένου να υπάρξει τόσο διάλογο, πρέπει να τηρούνται κάποιοι κανόνες. Ναι, αλλά δεν είναι κάτι ο κ. Λάμψα στην εκπομπή μας. Όχι, σύγκλησης από την πλευρά του Πασόκ. Πρέπει να πω παρακάτω συζήτηση. Με μεγάλη μου λύπη. Δεν μπορώ να υποχρεώσω τον συνάδελφό μου να υπογράψει. Δήλωση μετανοίας. Μην μου μιλάτε για δήλωση μετανοίας. Ζήτησα να ανακαλέσει το σχόλιο. Αυτό δεν είναι δήλωση μετανοίας. Ειλικρινά να το λέω από την καρδιά μου. Ως ΣΥΡΙΖΑ, έχετε πανεντάξει τον Παύλο Πολάκη στα ψηφοδέλτιά σας που στοχοποίησε ένα σωρό δημοσιογράφους διακεκριμένους. Και καθόμαστε. Όχι, πώ δεν έχει σχέση. Δεν έχει στοχοποίηση, έκανε μια κριτική. Ανέχεστε την κριτική. Ούτε η Νέα Δημοκρατία την ανέχεστε, ούτε εσεί. Ναι, πολιτική... Αυτό είναι το τρομερό. Διότι έχουμε ακούσει τα χίλια μύρια όσα. Ως Πασόκ και ως στελέχη του Πασόκ. Και δεν έχουμε πει ποτέ τίποτα. Καλά, καλά. Εσεί τα έχετε ακούσει και έχετε αντιδράσει. Επειδή εμεί τα ακούμε με δημοκρατικό πνεύμα. Ότι προσθέτοντα σε αυτό που λέει ότι ο κύριο Δουδονή, παρότι υπήρξε ένα εκ των δημοσιογράφων, μία εκ των δημοσιογράφων που. Προσπάθησε να προσβάλλει με έναν ακραίο τρόπο ο κύριος Πολάκης, η ίδια το ζήτησε και το κανάλι διατύπωσε το αίτημα να τον προσκαλέσουμε για να το συζητήσουμε. Επομένως, θεωρώ λίγο τραβηγμένη την αντίδρασή σας αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνω ότι σας έχει ζητηθεί να το κάνετε, αλλά νομίζω ότι έχουν δοθεί επαρκείς εξηγήσεις. Τώρα... Δεν θέλω να συζητήσω έτσι, γιατί δεν μπορώ να πω και άλλα πράγματα. Εγώ σας λέω ότι είναι τρία διαφορετικά πράγματα. Ο πολιτικός, όπως ο κύριος Πολάκης, ο δημοσιογράφος και αυτός που κάνει τη σάτυρα. Τι είναι διαφορετικό. Ο κύριος Λάμψας δεν είναι ούτε ο πολιτικός με το πώς συμμετέχει στο πάνελ. Έκανα ένα πολιτικό σχόλιο. Ούτε κάνει σάτυρα. Λοιπόν, έχει κάνει ένα προσβλητικό εδώ σχόλιο για τον πρόεδρο. Μην μου λέτε αν μου το έχουν πει, δεν το έχουν πει. Έχω το μυαλό που μόνο μου να κρίνω. Έτσι κι αλλιώς. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ειλικρινά λυπάμαι για αυτό που γίνεται τώρα. Μα τι γίνεται εσείς. Δεν σας πειράζει. Δηλαδή θα βρισκόταν εδώ ο κύριος Μητσοτάκης πήγε να πάει σε ένα κανάλι και ζήτησε να αλλάξει ο δημοσιογράφος που καμία προσβολή δεν υπήρχε. Έχει καμία σχέση αυτό με αυτό. Προσβλητικό σχόλιο. Και είναι προσβλητικό ζωντανό σχόλιο. Αυτό πράγμα. Είναι προσβλητικό να δει ότι δεν μου αρέσει ο Όλο ο κόσμο το λέει. Εγώ είμαι το βάρο με την ελευθερία του λόγου. Έχετε πρόβλημα. Ο ίδιο το λέει. Ότι προσπαθεί να πάρει. Λοιπόν, εσεί παρακολουθείτε το μισό πολιτικό σύστημα, κύριε Σκαλακάκη, μην μπορούμε να σα δείξουμε. Παρακαλώ, δεν θέλω. Δεν με ενδιαφέρει να κάνω τέτοιου τύπου εκπομπή. Δηλαδή, ειλικρινά. Ούτε με ενδιαφέρει. Προτείνω να δεχθείτε την εξήγηση που δόθηκε από την πλευρά του συναδέλφου. Για θέμα που δεν υπήρχε στη συζήτησή μας. Κύριε Σκυλακάκη, μισό λεπτό. Θα τρελαθούμε εδώ πέρα. Εδώ δεν υπήρξε, δεν έχει προλάβει να μιλήσει ο κ. Λάμψας. Εάν κάποιος έχει θιχθεί προσωπικά από ένα σχόλιο, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είπατε κάτι εσείς, κύριε Λάμψα, στην εκπομπή. Να δοθεί μία εξήγηση. Δεν είπε στην εκπομπή, κύριε Σκυλακάκη. Πού το είπε στην εκπομπή και εγώ το πληροφορήθηκα τώρα. Πριν την εκπομπή, σε τι, σε άλλο. Σε άλλο πάνελ. Εδώ στο διαδίκτυο ειδήσεων, τι σημασία έχει. Εγώ έκανα μια αξιολογική κρίση. Δεν το ξέρω. Σας το λέω, βλέπετε, δεν ξέρετε καν το θέμα και λέτε ότι ενοχλεί. Ακόμη χειρότερα. Αυτό είναι προσβλητικό. Ποιο είναι προσβλητικό. Λοιπόν. Ότι αντιγράφει τα συνθήματα του Πασόκ. Κύριε Τσίπρα, θέλετε να συνεχίσουμε τη συζήτηση ή δεν θέλετε. Γιατί εγώ δεν μπορώ να πάω παρακάτω. Εφόσον δεν υπάρχει πρόθεση, όπως λέτε, μπορείτε να καλέσετε λοιπόν το σχόλιο που σας λέω ότι είναι προσβλητικό. Δεχτείτε ότι είναι προσβλητικό. Για όλο το ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι και τον πρόεδρο. Δεν είναι για όλο το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Λοιπόν, επειδή με τέτοιο τρόπο εκβιαστικό δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η συζήτηση, πρωτού να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα να προσπαθήσουμε να το διευθετήσουμε το θέμα, πάντα με καλή διάθεση και να επανέλθουμε. Λοιπόν, επιστροφή στην εκπομπή μας που έχει πάρει μια δυστυχώς δυσάρεστη τροπή. Ελπίζω να καταφέρουμε να διευθετήσουμε με καλή διάθεση όλες οι πλευρές αυτό το ζήτημα που έχει προκύψει. Έχω την εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ στην τηλεφωνική μας γραμμή, την κυρία Πόπη Τσαπανίδου. Καλησπέρα, κυρία Τσαπανίδου. Καλησπέρα σας, κύριε Κοσιώνη, κυρίες και κύριοι και οι καλεσμένοι του πάνελ. Σας λυπάμαι πάρα πολύ που αναγκάζομαι για πρώτη φορά να παρέμβω ζωντανά σε μια εκπομπή η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη για ένα λόγο ο οποίος είναι εξαιρετικά δυσάρεστος και εξαιρετικά προσβλητικός απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, απέναντι στα στελέχη του, απέναντι στους ψηφοφόρους, στα εκατομμύρια των Ελλήνων πολιτών που εμπιστεύονται το ΣΥΡΙΖΑ. Πείτε μας λοιπόν το θέμα. Προσέξτε. Ναι, είναι εδώ, είναι παρόν ο κύριος Λάμψας. Είχατε φιλοξενήσει τον κύριο Λάμψα στο δελτίο σας, όπως κάνετε συνήθως.
Ακούσατε το σχόλιο του, τον ρωτήσατε για τον ΣΥΡΙΖΑ, απάντησε με εξαιρετικά προσβλητικούς χαρακτηρισμούς τόσο στο πρόσωπο του κυρίου Τσίπρα, τον αποκάλεσε μίμο του Ανδρέα Παπανδρέου, αυτό που προσπάθησε να σας εξηγήσει ο κύριος Τσίπρας, που είχατε καλεσμένο, τον οποίο ενημέρωσα για τα όσα είχαν γίνει, αλλά δεν πρόλαβε να σας εξηγήσει και το δεύτερο λόγο για τον οποίο προσπάθησε απαιτητικά, απέτησε μάλλον τη συγγνώμη από τον κύριο Λάμψια και του ζήτησε να ανακαλέσει το σχόλιο του. Δεν ήταν μόνο η προσβολή στο πρόσωπο του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κύριου Αλέξη Τσίπρα, ήταν μια προσβολή σε όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Στελέχη τα οποία έχουν γράψει μια ιστορία στην πορεία τους, έχουν ιστορικές διαδρομές, διότι ο κύριος Λάμψιας τους χαρακτήρισε στηρικτές, υποστηρικτές των εκτελεστών της 17 Νοέμβρη. Και αυτό, κυρία Κοσιώνη, θα μου επιτρέψετε, αλλά είναι εξαιρετικά προσβλητικό, απίστευτα βαρύ και με μία λέξη μόνο θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω ντροπή. Λοιπόν, που θα παρεμβαίνω στο δελτίο σας. Δεν είπα όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Είπα ορισμένοι εξ αυτών υπήρξαν. Ειλικρινά σας το λέω. Ντρέπομαι που αναγκάζομαι να επαναλάβω τους χαρακτηρισμούς που άκουσα από τον κύριο Λάμψια και τους οποίους προσπάθησε να διατυπώσει ο κύριος Τσίπρας που ήταν εκεί και ίσως δεν διάβασε τα μηνύματα για να έχει το ολοκληρωμένο λοιπόν, το σχόλιο. Θέλετε να ακούσετε τον κύριο Λάμψια, κύριε Τσαπανίδου. Έχω την ανάγκη να παρέμβω. Ωραία. Εγώ ευχαριστώ που κάνατε αυτή την παρέμβαση και είναι παρόν και ο κύριος Λάμψιας για να λύσουμε το θέμα. Εγώ πριν, Παναγιώτη, παρακαλώ μου επιτρέψετε, να πω από τη μεριά μου ότι αυτό ήταν ένα σχόλιο δημοσιογραφικό που, όπως εξήγησε ο Παναγιώτης, ήταν αλλά αυτό θα το εξηγήσει, ήταν ένα σχόλιο στο πλαίσιο του δελτίου. Τα σχόλια στο δελτίο μας δεν είναι προσυνεννοημένα. Είναι η προσωπική θέση του εκάστοτε συνομιλητή μας, σχολιαστή μας. Δεν του ζητήσατε, λοιπόν, κύριε Κοσιώνη, δεν αποτελεί θέση, αλλά μιλάτε για ένα κόμμα. Μισό λεπτό. Τα στελέχη του οποίου έχουν δώσει μάχες υπέρ της δημοκρατίας. Κυρία Τσαπανίδου, δεν αμφισβητεί κανένας. Μισό λεπτό. Επειδή έχουμε κάνει για πάρα πολλά χρόνια το ίδιο επάγγελμα. Και θέλω να μεγάλη χαρά να ακούσετε τον κύριο Λάμψη. Τώρα θα τον ακούσετε. Απλώς εγώ θέλω να μιλήσω ως παρουσιάστρια και δημοσιογράφο του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Sky, ότι τα σχόλια που φιλοξενούμε δεν είναι προσυνεννοημένα. Οι συνάδελφοι διατυπώνουν ελεύθερα τις απόψεις τους. Στο θέμα της τοποθέτησης του συναδέλφου μου για το ζήτημα της 17 Νοέμβρη, υπήρξε παρέμβαση από την πλευρά μου γιατί το θεώρησα κάπως τραβηγμένο. Νομίζω και το έκανε αποδεκτό. Το έκανε αποδεκτό ο συνάδελφος. Και τώρα νομίζω μπορείτε να τον ακούσετε. Μπορείτε να με ακούσετε, λοιπόν. Λοιπόν. Είναι κάπως τραβηγμένο. Μισό λεπτό, κυρία Τσαπανίδου. Είναι κάπως τραβηγμένο, είναι ντροπή. Πάμε με τη σειρά, λοιπόν. Σε ό,τι αφορά την αντιγραφή των συνθημάτων και των θέσεων διαχρονικά του ΠΑΣΟΚ, ήμουν σαφής. Είπα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Τσίπρας αντιγράφουν ΠΑΣΟΚ. Είπα ότι ο κ. Τσίπρας φτάνει μάλιστα ορισμένο σημείο κάποιες φορές να μιμείται ακόμα και τη φωνή του Ανδρέα Παπανδρέου. Είναι η πεποίθησή μου. Δεν ανακαλώ όχι, τίποτα, είναι η άποψή μου. Ότι ο Χάρη Κλίν τον είχε μιμηθεί καλύτερα. Ναι, τη φωνή του. Τη φωνή του εννοούσα, προφανώς. Τον αρχηγό τη αξιωματική. Αυτό ήταν ένα αστείο, αν δεν το καταλαβαίνετε, κυρία Τσαπανίδου, σε λεπτό. Αν δεν καταλαβαίνετε το αστείο. Είναι αστείο. Είναι ηρωνία απέναντι στο πρόσωπο του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Μα σα παρακαλώ, για να τον κύριο Τσίπρα, τον τιμώ και για τη θέση και το θεσμό και το πρόσωπο. Τελεία. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά. Για τους υποστηρικτές των καταδικαστέντων για 17 Νοέμβρη, δεν το λέω εγώ, είναι γεγονός. Έχει συμβεί. Έχουν γίνει πορείες ολόκληρες. Έχουν γίνει υποστηρικτικές εκδηλώσεις. Και ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ πράγματι. Αυτά δεν αφορά κεντρικά. Τελεία. Δεν εννοούσα ότι το έκανε ο κ. Τσίπρας. Προφανώς. Τα αυτιά των τηλεθεατών που σας παρακολουθούν. Μιλάτε για στελέχη που έχουν δώσει μάχες υπέρ της δημοκρατίας. Μου ζητάτε να κάνω. Ποιο αμφισβήτησε αυτό. Μου ζητάτε να κάνω δήλωση μετανία. Δεν θα την κάνω. Με συγχωρείτε. Δεν συνηθίζω να δηλώνω μετάνια για τίποτα. Αυτή ήταν η άποψή μου. Αν δεν σας αρέσει, λυπάμαι. Μπορεί να τη θεωρείτε λάθος. Μπορεί να θεωρείτε υπερβολική, είναι δικαίωμά σας.
Στη δημοκρατία αυτό είναι το πλεονέκτημα. Να διαφωνούμε λοιπόν, και να προχωράμε. Μισό λεπτό, επειδή είμαστε και οι τρεις συνάδελφοι. Πολλές φορές η κριτική μπορεί. Δεν είμαστε πια συνάδελφοι, εντάξει. Δεν σας έδειξα, κυρία Τσαβαρίδου. Προσπαθώ αυτή τη στιγμή να υποστηρίξω όχι μόνο. Λοιπόν, ως πρώην λοιπόν συνάδελφος, ως πρώην συνάδελφος, μπορείτε να κατανοήσετε, μπορείτε να κατανοήσετε ότι τα σχόλια πολλές φορές και η κριτική μπορεί να είναι σκληρή. Μπορεί να είναι σκληρή. Είναι η δική μου άποψη. Δεν είναι η άποψη του Sky, δεν είναι η άποψη κανενός. Κύριε, αν δεν σας αρέσει, είναι δικαίωμά σας, προφανώς. Είναι ντροπή να το ακούω στο δελτίο του Sky. Σας μιλώ ειλικρινά. Δηλαδή, τι θέλετε, ο Sky να κάνει λογοκρισία στα στελέχη του για να σας λέει τι θα πούνε. Κυρία Τσαπανίδου, απλώς... Την επόμενη φορά να σας πάρω τηλέφωνο να μου πείτε. Να ευχηθώ, εγώ να ευχηθώ από την πλευρά μου, όταν υπάρχουν και ακραία σχόλια και προσβολές από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ προς δημοσιογράφους και όχι μόνο, να υπάρχει αντίστοιχη ευαισθησία. Από το κόμμα της πολιτικής αντιπολίτευσης, δεν με ακούτε όμως. Σας ακούω πολύ καλά. Θα περίμενα από το σταθμό σας που φιλοξενεί αυτά τα σχόλια. Σας ακούω πολύ καλά και θα παρακαλούσα να ξανακούσετε το σχόλιο και να ακούσετε και την δική μου στάση. Με ευθείες δηλαδή, με ευθείες βολές και υπαινιγμούς για διαφθορές και λοιπά. Θα περίμενα εσείς τουλάχιστον να τα σταματήσετε εδώ. Ζούμε εδώ στον ίδιο τόπο, 40 χρόνια στην ίδια δουλειά. Ευχαριστώ πολύ, δεν θέλω να λόγω γνώσεως λοιπόν είπα ότι είπα. Λοιπόν, ευχαριστούμε την κυρία Τσαπανίδου για την παρέμβασή της και θα προσπαθήσω λοιπόν να αποφορτίσω το κλίμα και να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας μετά από τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκαν οι θέσεις των πλευρών εδώ. Να πάω στον Γιώργο Αράπογλου. Να πάμε λίγο στα τη συζήτηση παρακάτω, τον έχουμε τον Γιώργο. Δεν θα παραμείνω εδώ, δεν μπορώ να παραμείνω με αυτούς τους όρους. Μα δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινήσεις, κύριε Τσίπρα. Τι άλλο να κάνουμε. Καταρχάς, μια έλλειψη σεβασμού σε εμάς. Να δηλώσω μετάλλια και προσοχή. Εγώ απλώς να θυμίσω τη δήλωση του κυρίου Πολακή, δεν θυμάμαι για ποιον την έλεγε, έπρεπε να τον χώσω 3 μέτρα κάτω από τη γη. Και παραμένει κανονικά, υποψήφιος κτλ. Συζητάμε μαζί του, αν έρθει σε ένα πάνελ. Θα τον δεχτούμε. Είναι η προσβολή που είπα δηλαδή. Και αυτό δεν σας πείραξε. Το έπρεπε να τον χώσω 3 μέτρα κατά από τη γη. Την έχω εδώ να την ακούσω. Δεν συγχαίρετε το τι λέει ένας δεν πολιτικός για το οποίο κρίνεται. Με συγχωρείτε. Δεν θα καταλάβεις τα πράγματα. Δεν θα καταλάβεις τα πράγματα. Κύριε Σκυλακάκη, με συγχωρείτε. Σας το λέω πρώτα απ' όλα επιστημονικά. Η δουλειά του πολιτικού είναι να δέχεται την κριτική. Η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να ελέγχει την εξουσία και να την ασκεί. Πολύ δεν το ξέρω. Ευχαριστώ πολύ που λέτε τώρα σοβαρά. Εσείς έχετε ανατρέψει τα πράγματα. Κύριε Τσίπρα, έχετε ανατρέψει την πραγματικότητα. Μας λέει ο κύριος Λάμπης. Εσείς δέχεστε πολιτικού τον κύριο Πολάκη να λένε αυτά που λένε και δεν δέχεστε δημοσιογράφους να ασκούν κριτική. Αυτό είναι ανατροπή της πραγματικότητας. Όχι κύριε Τσίπρα. Όχι κύριε Τσίπρα. Θυμάστε τι έχουν πει για τα στελέχη μας. Ποιος ο κύριος Κυλακάκης σε μένα δηλώσει μετανοίας. Ο θυμάστε τι έλεγε. Τα ξεχνάτε. Μην τα μπερδεύετε αυτά. Τα ξεχνάτε. Και είμαστε στα ίδια τραπέζια και συζητάμε. Και έχετε γίνει μίμου άπτου. Μια αυτοαναφορική συζήτηση. Το πολιτικό σύστημα ασχολείται με τον εαυτό του. Να ασχοληθούμε με τους Έλληνες πολίτες. Όχι με τον εαυτό μας. Αν είναι δυνατόν. Είναι προσβλητικό. Είναι προσβλητικό, κύριε Τσίπρα. Είναι προσβλητικό για εμάς το καταλαβαίνεις. Για τους Έλληνες πολίτες. Για τους χιλιάδες ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μιλάτε στον ελληνικό. Είναι προσβλητικό να τους δείτε υποστηριχτές 17 Νοέμβρη. Και δεν είπα αυτό, διστρέφεται αυτό που είπα. Είπα ορισμένοι εκ των υποστηριχτές. Είπα ορισμένοι εκ των στελεχών, πράγματι υπήρξαν υποστηριχτές. Υπήρξαν εκδηλώσεις ολόκληρες. Οπότε είπατε και ορφανά του Άκη, κάνω λάθος. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό τι είναι. Ναι, πολιτικό σχόλιο. Ωραία, και θέλει να συνεχίσουμε να συζητάμε έτσι σε όλο τον κόσμο. Εάν μου το πει ο κύριο Σκυλακάκη, είναι πολιτική κριτική και μπορεί να το επιτρέπεται η πολιτική κριτική και απαγορεύεται η δημοσιογραφική. Να διευθύνεται προεκλογική συζήτηση. Εγώ είμαι καλεσμένο. Να σας ρωτήσω κάτι. Κυρία Κοσκιόνη, διευθύνω. Παρακαλώ, παρακαλώ. Εγώ θα δεχτώ ότι μπορεί ένα σχολείο να είναι τραβηγμένο, θα δεχτώ το ότι μπορεί να έχει θυχτεί ο πρόεδρος, να έχουν θυχτεί οι ψηφοφόροι για λογαριασμό του πρόεδρου. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά να τα δεχτώ. Ωραία. Για την οικονομία της συζήτησης. Ναι. Μπορείτε, παρακαλώ, να μου πείτε γιατί την αντίστοιχη ευαισθησία δεν την έχετε επιδείξει σε άλλου είδους σχόλια, πάρα πολύ σκληρά, που περιείχαν ακόμη και υποκίνηση βίας από στελέχη σας. Και γιατί τα
κίνηση βίας ποτέ. Να κοχώσω τρία μέτρα κατά πληγή είναι η πρωτογραφία του κίνηση. Τι ακριβώς πράγματος. Δεν έχουμε... Είναι αυροφροσύνη να είναι τρία μέτρα κατά πληγή. Δεν έβγαζαν ανακοινώσεις όταν σημαδεύα σπίτια συνεζίων βουλευτών με Μολότοφ. Είχα προσωπικά λόγο να το κάνω πολύ μεγάλο θέμα και επέλεξα να μην το κάνω θέμα, γιατί δεν πιστεύω ότι οι δημοσιογράφοι με τους πολιτικούς δουλειά μας είναι να τσακωνόμαστε, να αλληλομηνιόμαστε και να δημιουργούμε συνθήκες αυτοαναφορικότητας. Σωστό, λοιπόν, σωστό, αλλά μου βάζετε ένα θέμα συμψηφισμού, κύριε Κοσιόλη. Όχι, δεν είναι θέμα συμψηφισμού. Το αν κάποιος δικός μας είχε πει κάτι και τα λοιπά, δεν πάει έτσι. Μα δεν είναι θέμα συμψηφισμού, είναι ότι δείχνεται εκλεκτική ευαισθησία του. Και από ένα σημείο και έπειτα αξιοποιείται πολιτικά αυτό το ζήτημα. Θα σας το θυμίσω εγώ. Ωραία, ωραία εξελίσσεται η συζήτηση. 56 υπογράψανε. Τι σχέση είχε αυτό, ήταν υποστηρικτές 17 Νοέμβρη. Αυτό είπε και ο κύριος Δάμπτια. Ωραία εξελίσσεται η συζήτηση. 56 υπογράψανε. Γιατί αυτό σημαίνει ότι υποστηρίζουν 17 Νοέμβρη. 56 υποστηρίζουν. Ένας φυλακισμένος έχει δικαιώματα, ναι ή όχι. Γενικά οι φυλακισμένοι έχουν δικαιώματα. Αν υποστηρίζει το δικαίωμα ένας φυλακισμένος, σημαίνει ότι υποστηρίζει την πράξη του. Παρακαλώ. Είστε έξυπνος άνθρωπος. Είναι να τον έχει παρεκταπεί η συζήτηση και νομίζω... Την ημέρα της Μαρφής θα έπρεπε να είμαστε όλοι πάρα πολύ πιο ήρεμοι και σεβαστοί. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Έχετε ξεφύγει τελείως. Εγώ υπογραμμένη ήτανε. Λοιπόν, παρακαλώ. Αρθρογράφος ή μετά έγραψα και τα ονόματα. Παρακαλώ. Λοιπόν, τι είναι αυτά που λέτε. Λοιπόν, δεν θέλω ούτε να μπει σε ένα μεγεθυντικό φακό, γιατί αυτό το πράγμα υποτιμά και τους τηλεθεατές μας και συγγνώμη, αλλά προσβάλλω και τους υπόλοιπους καλεσμένους εδώ πέρα. Παρακαλώ να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Εκπλήσουμε από τη μεγάλη σύμπνοια που υπάρχει και ανάμεσα στους δημοσιογράφους, δεν λέω για σας κύριε Κοσιόνη, για τους εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ. Ενδεχόμενο να υπάρχει σύμπνοια, γιατί έχουμε δίκιο. Παρακολουθείτε εδώ πέρα το μας είπε μόλις 17 Νοέμβρη, το επανέλαβε. Και δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Κάτι έχετε σπουδάσει λάθος. Κάτι σπουδάσετε λάθος. Σας παρακαλώ, κύριε. Σας παρακαλώ. Ηρεμία, παρακαλώ. Τώρα μιλάτε με σεβασμό. Να το πει ο κύριος. Δεν θα καθόμαστε να ακούμε τις φωνές σας. Έχουμε δυνατή φωνή κι εμείς. Το καταλαβαίνω. Σας παρακαλώ. Συγγνώμη. Δεν το επιτρέπω. Δεν το επιτρέπω. Δίνω το δικαίωμα στον καθένα να κάνει λάθος σε μια κρίση. Είναι τεχνητή ένταση. Παρακαλώ. Όχι, κύριε Τσίπρα, μην φύγετε. Μην φύγετε. Δεν υπάρχει λόγο. Μην φύγετε. Λοιπόν, θέλω να ηρεμήσουμε. Όλοι για τον εαυτό σας ασχολείστε. Είναι πολύ σαφές ότι δεν μπορεί να υπάρξει εύκολα διάλογος. Αφήστε το, δεν είναι χαριτωμένο αυτό. Λοιπόν, γι' αυτό αφήστε με. Αφήστε με, πάρτε μερικές ανάσες. Νομίζω έχουν. Νομίζω καταλαβαίνομαστε και από ένα σημείο και έπειτα γίνεται τεχνητή η κρίση. Λοιπόν, δεν είναι τόσο μεγάλη κρίση. Λοιπόν, έχετε όμως, μπορείτε να βοηθήσετε, μπορείτε να βοηθήσετε να εκτονωθεί αυτή η κατάσταση μετά την ώρα αυτή την οποία έχουμε. Πώς θα είχατε βοηθήσει πολύ περισσότερο. Να βάλει τον συνάδελφο να ζητήσει συγγνώμη για την άποψή του ή να τον διώξει. Θα είχατε βοηθήσει πολύ περισσότερο αν όταν έγινε το επεισόδιο αυτό στις ειδήσεις και όπως λέτε εσείς οι ίδιοι παρεμβήκατε και μπράβο σας. Θεωρούσατε φρόνιμο να μην συμμετέχει στο παρόν πάνελ. Είναι τόσο απλό. Με συγχωρείτε, εγώ δεν μπορώ να απαγορεύσω. Όχι, δεν είναι απαγόρευση. Την παρουσία ενός δημοσιογράφου στο πάνελ για την άποψή του. Λοιπόν, για την λογοκρισία μην μιλάτε. Όχι άλλο κύκλο έντασης. Όχι άλλο κύκλο έντασης. Πάμε λίγο, γιατί με αυτά και με αυτά. Είχα σκοπό να συζητήσουμε σήμερα το πώς έχουμε εγκλωβιστεί σε μια συζήτηση γύρω από τον τρόπο με τον οποίο μπορεί ή δεν μπορεί να κυβερνηθεί η χώρα και δεν συζητάμε τα θέματα τα οποία έχει ανάγκη να ακούσει ο πολίτης. Πριν έρθω για το νέο γύρο της συζήτησή μας, θέλω να πάω στον Γιώργο Αράπογλου. Και να... Όχι, κύριε Τσίπρα, να μην αποχωρήσετε. Δεν γίνεται να μην αποχωρήσω, συγγνώμη. Δεν γίνεται να μην αποχωρήσω. Άρα, εντάξει, όπως... επιθυμείτε να το συντηρήσετε. Εγώ περιμένω να συζητήσουμε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και να δούμε την κοστολόγηση. Είναι μια άριστη ευκαιρία, αν θέλετε. Και το δικό μας και το ΣΥΡΙΖΑ με μεγάλη χαρά. Τσίπρα, είναι σαφές ότι δεν θέλετε να συζητάτε πολιτικά. Λοιπόν, προφανώς θέλετε να συντηρήσετε τώρα την ένταση. Θέλετε να συντηρήσετε αυτό το κύκλο της κρίσης. Δεν υπάρχει διάθεση. Δεν υπάρχει άλλο. Εξήγησα. Πείτε μου τι θα σας. Τι θέλετε δηλαδή. Τι θα σας ικανοποιήσει. Τι θέλετε ακριβώς. Δεν καταλαβαίνω.
πείτε μου τι θέλετε. Τι θέλετε. Ούτε μετάνια θέλω. Τι θέλετε. Να ανακαλέσετε το που είπατε. Είναι τόσο δύσκολο, γιατί είναι σωστό. Είναι σωστό. Ωραία, εντάξει. Άμα λοιπόν το θεωρείτε αυτό σωστό, μην βγαίνετε σε προεκλογικά πάντα. Μην βγαίνετε σε προεκλογικά πάντα. Με μαλώσετε. Κύριε Τσίπρα. Δεν μπορεί να κάνετε τέτοιου χαρακτηρισμού και σχόλια για όλο το ΣΥΡΙΖΑ και για τι προεκλογικέ απάντησε. Δεν κατάλαβα. Θέλει πολύ σοφία. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Καθίστε, κύριε Τσίπρα, παρακαλώ. Την αλήθεια. Λυπάμαι πάρα πολύ. Όχι, εγώ λυπάμαι πάρα πολύ. Λυπάμαι ειλικρινά πάρα πολύ. Γιατί νομίζω ότι τράβηξε παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Δόθηκαν οι εξηγήσεις. Δεν βρίσκω το λόγο για να συντηρηθεί αυτό. Μάλλον καταλαβαίνω το λόγο, αλλά μέχρι ενός σημείου. Λοιπόν, πάμε στο Γιώργο Αράπογλου.